Λευκή μέρα, έτσι, εφόσον δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε για λόγους διασφάλιση της υγείας να κάνουμε όπως κάθε χρόνο τη λευκή νύχτα, αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε λευκή μέρα. Ωράριο καταστημάτων πρωί-απόγευμα και για την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου μιλάμε. Μία μέρα που θα έχει, το κοινό που θα έχει με τη Λευκή Νύχτα είναι ε, ότι οι τιμές θα είναι κάτω από το κόστος με πολύ μεγάλες προσφορές. Προσφορές για τους καταναλωτές, τελευταία μέρα των εκτόσεων, τελευταία μέρα του καλοκαιριού θα την έχουμε ονομάσει. Επομένω, αυτήν την ημέρα πρωτεύουμε το κατανοητικό κοινό να βγει στα καταστήματα, να πάρει, να διαλέξει μάλλον από τις τεράστιε προσφορέ που θα έχουν τα καταστήματα της πόλης μας, τα υλικά αγαθά που χρειάζεται ε, να προμηθευτεί. Ένα μεγάλο, θα έλεγα, ένα μεγάλο στίχημα που έχουμε κερδίσει σαν αγορά ήταν ότι όλο αυτό το διάστημα, και θα συνεχίσουμε και για εκείνη την ημέρα εννοείται, τα μέτρα της δημόσιας ε, υγείας. Ε, όσον αφορά την, τα μέτρα, είναι, είναι ξεκάθαρα: είναι ο συγκεκριμένο αριθμό στα καταστήματα μέσα ε, σε κάθε κατάστημα των καταναλωτών, είναι η χρήση υποχρεωτικής τη μάσκα και σίγουρα υπάρχουν τα αντισηπτικά και οποιοδήποτε άλλο μέτρο που θα βοηθήσει τη δημόσια υγεία. Ε, Προασπίζουν τη δημόσια υγεία, προσέχουμε και για εκείνη τη μέρα, αποστάσει και μέτρα ασφαλεία και θα είμαστε χαρούμενοι πάρα πολύ να εξυπηρετήσουμε το καταναλωτικό κοινό. Άρα θα προσπα... καλύτερα είναι οι καταναλωτές να αποφύγουν τις ώρες εχμής. Ναι, γι, αυ... γι, αυτό το έχουμε εμεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και όχι όπω τη λευκή νύχτα που ήταν για συγκεκριμένα τρει ώρε. Έχουμε άνετα να κάνουμε τι αγορέ μα από τι 8.30 ώρα το πρωί μέχρι τις, το... τις, 2 το μεσημέρι και από τι 6 το απόγευμα μέχρι τι 9 το βράδυ. Ε, θα υπάρχει, υπάρχει δηλαδή αρκετό ε, χρόνος χρόνο να μπορέσει να κατεβεί ο, ο, ο καταναλωτή ε, για να κάνει τι αγορέ του. Θα έχει κάτι ιδιαίτερο εκείνη η μέρα. Εκείνη τη μέρα το μόνο όχι, το ιδιαίτερο και ο πρωταγωνιστής θα είναι ε, οι τιμέ και οι προσφορές των καταστημάτων. Για λόγους δημόσιας υγείας δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο event που θα φέρναμε και να ακούγαμε ή να συγκεντρώναμε αρκετό κόσμο σε κάποιο σημείο. Ε, λόγω της απαγόρευσης και λόγω την τήρηση των μέτρων ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τον κόσμο μόνο για τα καταστήματά μας για να πάρει πραγματικά ε, προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Η κίνηση αυτέ οι μέρε των εκτό ήταν πώ ε, ήταν. Δυστυχώ επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά και ιδίω ύστερα από την πανδημία που έχει πλήξει την παγκόσμια κοινότητα ότι θα ήταν δύσκολο το καλοκαίρι. Ε, και όντω αυτό γράφτηκε στα ταμεία και σε όλε τι επιχειρήσει, ανεξαρτήτως αν ήταν κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σε επιχείρηση. Η πτώση είναι αρκετά μεγάλη θα έλεγα, βάσει της στατιστικής που περιμέναμε. Δείχνουν ότι είναι σε ποσοστό πολύ μεγάλο αυτή την περίοδο η πτώση στο τζίρο των καταστημάτων. Δυστυχώς πρέπει κάτι να γίνει άμεσα για τις επιχειρήσεις. Η ρευστότητα είναι αυτό το πρώτο πράγμα που καίει τις επιχειρήσεις. Μείωση φορώ, ε, στους φόρους αλλά και στα ενίκια. εμείς συνεχίζουμε, να επιμένουμε και θα είναι το έτοιμά μας για το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε κάπου την κατρακύλα, σταθεροποιούμε την επιχείρηση, να σταθεροποιήσουμε τις επιχειρήσεις, να μην δημιουργήσουμε άλλα λουκέτα σε επιχειρήσεις και να μην αυξήσουμε τα ποσοστά της ανεργίας που δυστυχώς και σε αυτό δεν είμαστε τόσο εθερατικοί και βλέπουμε ότι θα κλείσουν αρκετές επιχειρήσεις και με την ευκαιρία τη ερώτησή σα να συμπληρώσω κιόλα ότι θέλω να ευχαριστήσω του καταναλωτέ για την τεράστια εμπιστοσύνη. Είναι ένα μεγάλο στίχημα που κερδίσαμε εκτό από την διασφάλιση τη δημόσια υγεία που επιχειρήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Οι επιχειρήσει μαζί με του καταναλωτέ με την τεράστια βοήθεια και των καταναλωτών να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία με τα μέτρα ασφαλεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου καταναλωτέ που για άλλη μια χρονιά ε, ε, στηρίξανε και υποστηρίξανε με τις αγορές τους την αγορά του Κορίνθου του κατανοητέ όχι μόνο από την πόλη μα και από τον νομό μας, αλλά και από του όμορου νομού και του παρεθεριστέ που μένουν την καλοκαιρινή περίοδο. Ε, πολλοί κατεβήκανε, είδαν την αγορά μα, συνομιλήσαμε αρκετού. Ε, άρεσε πάρα πολύ η γειτόνια, η, 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 θα έλεγα, η πόλη μας του άρεσε η αγορά μα, ήταν τεράστια ποικιλία προϊόντων και αυτό που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι τιμέ. Μείναν πολύ ευχαριστημένοι από τις τιμέ και από την ποιότητα των προϊόντων και μα διασφαλίσαν ότι και του χρόνου, θα, αλλά και τι επόμενε περιόδου, δηλαδή τα Χριστούγεννα, θα είναι πάλι εδώ να στηρίξουν την τοπική αγορά τη πόλη μα.